Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε και φέτος στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε μαζί με το Πίγασο. Μια εκδήλωση που ξεκίνησε πέρσι και είχε μεγάλη επιτυχία και αντίκτυπο στον κόσμο. Και έτσι την επαναλαμβάνουμε και φέτος. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα για να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην περιοχή μας. Και ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί όπως και πέρσι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πω μόνο δύο πραγματάκια πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Πίγασου. Ότι η πολιτιστική σύλλογη και η αθλητική σύλλογη έχουν σηκώσει τώρα στα μέσα της κρίσης το βάρος και του πολιτισμού και του αθλητισμού. Καλό είναι λοιπόν όσο μπορούμε να βοηθάμε και να στηρίζουμε τις προσπαθίες τους έτσι ώστε και αυτοί να ανταποκρίνονται και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο έργο που έχουν αναλάβει. Σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση και εύχομαι χρόνια πολλά και με το καλό νέο σώμα. Εγώ από μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω τον πολιτιστικό σύλλογο του Άστρους. Έχουμε μια άριστη συνεργασία και σήμερα έχει έρθει στο σπίτι μας για να κάνουμε ένα φιλικό αγώνα με σκοπό να μαζέψουμε τρόφιμα για τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Εύχομαι σήμερα ο αγώνας να γίνει στο επίπεδο του εφαγωνίζεται και της Αυγερνούς Άμυλας, γιατί από τα λίγα δείγματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται όπως ανέφερε ο Βασίλης. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσελευσιμότητα. Ευελπιστούμε να πιάσουμε ένα καλό ποσό σε αριθμό τροφίμων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε χαρά στους πιο πολλούς ανθρώπους μας που μπορούμε σήμερα και τις γιορτές που έρχονται. Να σας ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά, με τον καλό καινούριο χρόνο και να έχουμε ένα καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να συμπληρώσω κάτι ότι το μοίρασμα των τροφίμων θα γίνει με τη βοήθεια της υπηρεσίας του Δήμου Βοήθεια στο Σπίτι, οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι για να κατευθύνουν τις σωστές ποσότητες και με τον σωστό τρόπο στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να πω ότι η μονομαχία αυτή είναι εντελώς φιλική, γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα περισσότερα παιδιά που είναι στο Πολιτιστικό Σύλλογο ταυτόχρονα είναι και στο Πίγασο. Έτσι υπάρχει μια αλληλουχία αθλητών που είναι και στα δύο στρατόπεδα, όπως αντίστοιχα και στα διοικητικά συμβούλια πολλές φορές είναι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει και στα δύο κόστα. Σας ευχαριστούμε και πάλι και να έχουμε καλό χρόνο. Ευχαριστούμε και καλή χρονιά σας. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ.